η μεταγραφική περίοδος στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε με μετακινήσεις ακόμα και Ελλήνων ποδοσφαιριστών ανά την γυραιά Ήπειρο. Πολύ κοντά στην Ελλάδα Βερόνα φέρεται να είναι σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα ο Κώστας Μανολάς για τον οποίο πάντως κάνουν λόγο οι Ιταλοί και για ενδιαφέρον τη Αλερνητάνε... η οποία έχει τεχνικό διευθυντή τον Βάλτερ Σαμπατίνη όπου είχαν συνεργαστεί με τον Μανολά στη Ρώμα πριν από λίγα χρόνια με τη Σαλερνητά να έχει αποκτήσει ήδη ακόμα δύο αμυντικού του Μπόατενγκ και Πελεγκρίνο. Ο τριαντάφυλλο Πασαλίδη άφησε τον όφη για να πάει και αυτό στην ομάδα τη Σαλερνιτάνα, Ενώ ο Κώστας Σταφυλίδη που είχε μείνει ελεύθερο από την Μπόχουμ θα αγωνίζεται με την φανέλα τη Χάντζα Ροστόκ που είναι 16η στην Σβάιτε Λίγκα και δίνει μάχη για την σωτηρία τη. Επίση ο Κογκολέρο Στράκερ, Σεντρίκ Μπακαμπού, που είχε ακουστεί φημολογία για επιστροφή του σε ελληνικό σύλλογο, υπέγραψε στην Real Betis μέχρι το 2026. Κατά τα άλλα, στο μεταγραφικό παζάρι, η αίσθηση δημιούργησε το γεγονό ότι στην Premier League έγιναν μόλι 18 μετακινήσει τον Ιανουάριο, που είναι αριθμό μικρότερο και από το 1 τρίτο των 62 μεταγραφών που είχαν γίνει πέρσι την ίδια περίοδο. Οι πιο σημαντικές κινήσεις στο νησί ήταν η απόκτηση με δανεισμό του Τίμο Βέρνερ από την Τότεναμ, αλλά και η μετακίνηση του Κάλβιν Φίλιπ από τη Μάστερ Σίτι στην West Ham. Άλλε αξιόλογε κινήσει μεταξύ άλλων ήταν η επιστροφή του Ζόρνταν Χέντερσον στην Ευρώπη, καθώ ο 34χρονο Άγγλο θα φοράει τη φανέλα του Άγιαξ, ενώ η Φενέρμπαξε απέκτησε του Λεωνάρντο Μπονούτσι και Ράντε Κρούνιτ, με τον Ιβάν Ναράκη τη να αφήνει τη Σεβίλη και στα 36 του χρόνια να μετακινείται στο πρωτάθλημα τη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό τη al -Shabab.